κύριος Πέτρος Καλτεζιώτης, μέλος εδώ του Συλλόγου Αντισφαίρησης Τρίπολης και της προσπάθειας που γίνεται συνολικά. Σήμερα ουσιαστικά έχουμε και την έναρξη του Τρίπολης Tennis Open και θα θέλαμε δύο λόγια για το πολύ σημαντικό αυτό τενιστικό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή. Ναι, όπως είπατε, σήμερα ξεκινάει το Tripolis Open 2024, ένα από τα καλύτερα τουρνουά τένις που γίνεται σε περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σχεδόν η 10η χρονιά που διοργανώνεται από το σύλλογό μας και οι συμμετοχές ξεπερνάνε τις 150, όχι μόνο από την Τρίπολη, αλλά όλους από τους όμορους νομούς, από την Κόρινθο, από το Άργος, από την Καλαμάτα, από τη Σπάρτη, οι πολυπαίχτες, από την Αθήνα. Θα έχουμε την τύχη λοιπόν να ζήσουμε 20 μέρες διασκευάζοντας και παίζοντας τένις σε εγκαταστάσεις εδώ του Συλλόγου. Και σήμερα είναι η έναρξη και επιφλάσαμε έτσι ένα ωραίο άνοιγμα, φιλοξενώντας δύο από τους καλύτερους Έλληνες αθλητές τένις, κάνοντας έναν αγώνα επίδειξη. Και ευχαριστούμε πολύ που σήμερα μας καλύπτεται το γεγονός αυτό. Πρόεδρε, συμπληρώνονται και 20 χρόνια από την ίδρυση του ΣΑΤ. Για μας είναι μια πολύ σημαντική χρονιά. Είναι 20 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Αντισφαίρησης Τρίπολης. Ο Σύλλογος Αντισφαίρησης Τρίπολης έχει πρωταγωνιστήσει στην περιοχή σε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, οι εγκαταστάσεις που βλέπετε είναι από τις καλύτερες εγκαταστάσεις σε επαρχιακό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται αθλητές από την Αθήνα ή από άλλους νομούς, εκπλήσονται και λένε δεν περιμέναμε ότι θα βρούμε τέτοιες εγκαταστάσεις εδώ στην Τρίπολη. Ο σύλλογός μας έχει διοργανώσει πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις τένις της Ομοσπονδίας, μεγάλους πανελλήνιους αγώνες πινκ-πονγκ, bridge. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτά τα 20 χρόνια της ιστορίας του Συλλόγου. Και νομίζω ότι τα ευχάριστα θα έρθουν και σε λίγο καιρό. Έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε. Ναι, έχουμε να κάνουμε μία ανακοίνωση. Χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης μας ανακοίνωσε ότι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ο Σύλλογός μας και η Τρίπολη θα διοργανώσει για πρώτη φορά στην ιστορία της πρωτάθλημα, πανελλήνιο πρωτάθλημα Ε1. Είναι οι καλύτεροι αθλητές από 16 χρονών και κάτω από όλη την Ελλάδα. Περιμένουμε περισσότερους από 300 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πιθανώς το πιο μεγάλο τενιστικό γεγονός που έχει διοργανώσει ο Σύλλογός μας. Δηλαδή μπορώ να πούμε ότι στα τέλη Ιουλίου η καρδιά του ελληνικού τένις θα χτυπάει στην Τρίπολη. Ναι, εννοείται. Οι καλύτεροι αθλητές από όλη την Ελλάδα θα βρίσκονται στην Τρίπολη. Η Τρίπολη θα ζήσει πραγματικά πολύ ωραίες στιγμές, γιατί έχουμε να δούμε τους καλύτερους αθλητές, τους καλύτερους Έλληνες αθλητές. Ίσως με αυτή τη πολύ σπουδαία διοργάνωση, η οποία αναμένεται να αποτελέσει γεγονός στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, να μπορούμε να πούμε ότι τα μέσα επόμενα χρόνια το τένις της Τρίπολης μπορεί να ανεβάσει ακόμα περισσότερο επίπεδο. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω την αλήθεια, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί βλέπουμε να έρχονται στο σύλλογό μας και να προπονούνται άνθρωποι, άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών. Δεν είναι μόνο μικρά παιδιά, αλλά είναι όλες οι ηλικίες, γιατί το τένις είναι ένα άθλημα που μπορεί κάποιος να το κάνει από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη ηλικία. Οπότε έχουμε πάρα πολλούς ενήλικες που έρχονται και παίζουν τένις και πραγματικά τους βλέπουν να διασκευάζουν και να χαίρονται. Και έχουμε φυσικά και τις ακαδημίες μας, τα παιδάκια τα οποία πραγματικά προσπαθούμε μέσα από το τένις να τους φέρουμε στον αθλητισμό και να νιώσουν τη χαρά του αθλητισμού. Να κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά για να προχωρήσει το ελληνικό τένις. Έχουμε τον Τσιτσιπά, έχουμε τη Σάκαρη, έχουμε δύο πολύ μεγάλα ονόματα που μας διαφημίζουν το ελληνικό τένις αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Οπότε, ναι. Κοντά μας ο Αλέξανδρος Καλτεζιώτης για να μας παρουσιάσει την ευχάριστη έκπληξη που είδαμε σήμερα στα γήπεδα, δύο από τους κορυφαίους Έλληνες τενίστες. Ο λόγος, Αλέξανδρος, σε εσένα, σαν προπονητής, αλλά και σε διοργανωτής. Καλησπέρα σε όλους καταρχάς. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για το αρκαδικό τένις και για τον αθλητισμό γενικότερα. Έχουμε την τιμή να έχουμε φέρει δύο από τους καλύτερους Έλληνες τενίστες αυτή τη στιγμή.
τον Στέφανο Τσικελαρίβη και τον Φάνο Κοντόπουλο. Οι τίτλοι μιλάνε από μόνος τους. Ο Στέφανος είναι πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη, το νούμερο 2 μετά τον Στέφανο Τσιπά. Ο Φάνης έχει καταφέρει να κερδίσει το διπλό και στο Πανελλήνιο και στο Κύπελλο Ανδρών. Οπότε ξέρετε ότι δεν έχονται κάθε μέρα τέτοια αθλητές στην πόλη μας και στα γήπεδά μας. Και όλο αυτό γίνεται για την τελετή έναρξης του μεγάλου Open που κάνουμε κάθε χρόνο. Το οποίο το κάνουμε επί 10 συνεπτά έτη. Νιώθεις κάτι... λίγο τραχαρισμένος δίπλα σε αυτούς τους δύο καλούς κορυφαίους τενίστες. Τρέμω λίγο, βλέπετε δίπλα τους. Δεν είμαστε ψηλοί. Δεν ήμουν και ψηλοί βέβαια, περνά λίγο σε ύψος. Okay. Αλλά είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μας, το σύλλογό μας και όλους γενικά τους αθλητές. Το πιο ωραίο βέβαια σήμερα της μέρας ήταν ότι από τις 6 στις 8 παίξαν με πολλούς αθλητές της πόλης μας και του λόγου μας. Κάτι το οποίο μας τιμά και εμάς και τους αθλητές. Γιατί τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα και το άθλημα και ποιοι αγωνίζονται στην Ελλάδα σε αυτό το άθλημα. Οπότε καλύτερα μιλήσουν οι αθλητές εδώ που ξέρουν παραπάνω το άθλημα από εμάς. Και εγώ να ευχηθώ να έχουμε ένα πολύ καλό τουρνά. Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άλεξ για την πρόσκληση και τον πρόεδρο του ΣΑΤ Τρυπόλεως. Είναι νομίζω πέμπτη ή έκτη χρονιά συνεχόμενη που έχουμε στην Τρίπολη να παίξει το καλοκαίρι. Πολύ ωραία γήπεδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κάθε φορά είναι το τουρνά πολύ καλό. Αυτή τη φορά δεν θα παίξω τουρνά, αλλά θα κάνω αγώνα επίδειξη με τον Στέφανο, ο οποίος είναι μεγάλος αθλητής και μας κάνει τιμή που ήρθε στην Τρίπολη να παίξουμε φέτος. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω όλους που συνέλαβαν σε αυτό και να ευχηθώ καλό τουρνουά και πολλές συμμετοχές, να υπάρχει κόσμο στα γήπεδα και να παίζουμε το άθλημα που μας αρέσει σε όλους. Πριν παίξεις με το μεγάλο αντίπαλο, πώς είδες τους μικρότερους αντιπάλους? Πολύ καλούς, πολύ καλούς. Είναι καλό να υπάρχουν παιδιά που τους αρέσει το άθλημα. Είδα πολύ πάθος και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο τένις. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό και στα επόμενα χρόνια, να υπάρχει αυτό το πάθος και η θέληση. Και τις εγκαταστάσεις όπως είδες? Αυτό είπα, οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές. Για ειδικά μια επαρχή πόλη είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές. Και αυτό το οφείλεται στον πρόεδρο νομίζω. Οπότε πιστεύω να κάνουμε ένα ωραίο μάτς και να το ευχαριστείτε όλοι που ήρθατε εδώ. Και να πασάρουμε τώρα. Σταύρο, να πω το εξής. Πριν πει αυτό, ότι επειδή ο σύλλογος φέτος κλείνει 20 χρόνια και επειδή ο Θάνης έχει γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα, να πούμε ότι αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν δημιουργηθεί με την προσπάθεια πολλών ανθρώπων, όχι μόνο εμένα που είμαι πρόεδρος τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν απαρνηθεί προσωπικές, οικογενειακές στιγμές, έχουν βάλει χρήματα από την τσέπη για να μπορούμε να έχουμε σήμερα αυτές οι εγκαταστάσεις και να καυχιόμαστε ότι έχουμε κάποιες από τις καλύτερες εγκαταστάσεις στην επαρχία. Νομίζω όφυλα να το πω αυτό στα 20 χρόνια του συλλόγου. Και πάμε στον Στέφανο. Καταρχάς, υπάρχει γονίδιο σοβαρό στην περιοχή. Έχει 5 αδέρφια, 5 τενίστες. Σωστά, 5 αδέρφια και 5 τενίστες. Και όλοι παίζουμε, αγωνιζόμαστε στο εξωτερικό και παίζουμε σε διοργανώσεις συνεχόμενα. Εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια εδώ στον Αλέξη και στον Όμιλο ΣΑΤ Τρίπολης που καταφέρνουν και διοργανώνουν εδώ, όπως είπε, 10 χρόνια μια πολύ ωραία διοργάνωση. Και καθένα και με προσκαλέσαν εδώ σήμερα σε αυτές τις πανέμορφες εγκαταστάσεις. 5 εξαιρετικότατα γήπεδα βλέπω εδώ, με μια πολύ ωραία επιφάνεια. Παίξαμε εδώ και με τα μικρά παιδιά του ομίλου, που όπως φάνηκε χάρηκα πάρα πολύ που το ευχαριστούνται και όλοι είχαν το πάθος να παίξουν. Και τώρα θα έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι με το Φάνη και ελπίζω να κάνουμε μια ωραία βραδιά για τον κόσμο να παρακολουθήσει απολαυστικό θέαμα. Έλα με Στέφανη, συγγνώμη που σε διακόπτω, να μας μεταφέρεις και λίγο τις εμπειρίες σου από το εξωτερικό. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να παίξει ένα παιδί από την Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο και ποιους έτσι σημαντικούς αντιπάλους έχεις προπονηθεί, έχεις αγωνιστεί? Σωστά. Έχω και πολλές εμπειρίες από το εξωτερικό. Προπονήσεις με Τζόκοβιτς, με Τβέντεβ, με τον Στέφανο και αγώνες σε ATP αγώνες με παίχτες στο πίκο στον κόσμο. Το επαγγελματικό τένις είναι ένα μεγάλο ταξίδι, ένα όμορφο ταξίδι θα έλεγα. Ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία και
θεωρεί βασική προϋπόθεση για κάποιον να το πετύχει, να το ευχαριστιέται, να έχει το πάθος και το κίνητρο να κάνει αυτό που χρειάζεται κάθε μέρα, να το απολαμβάνει. Και εκεί ξεκινάει και μετά εδώ με εγκαταστάσεις όπως αυτήν εδώ και με βοήθεια από τους κατάλληλους ανθρώπους, με ανθρώπους που έχουν επίσης το πάθος και την όρεξη να βοηθήσουν τα μικρά παιδιά και τους αθλητές που μεγαλώνουν, να πετύχουν στο επαγγελματικό τένις, να καταφέρουν ό,τι θέλουν. Τα δικά σου όνειρα, οι δικοί σου στόχοι, μέχρι που φτάνουν? Τα δικά μου όνειρα είναι σίγουρα να παίξω κορυφαίο επίπεδο. Πιστεύω ότι έχω τις δυνατότητες και πιστεύω πολύ στο παιχνίδι μου και να συνεχίσω αυτό που κάνω μέχρι να... και μετά θα δούμε αυτά δείξει που θα φάμε στείλει. Ένας παίκτης στο επίπεδο σου, σε τόσο υψηλό επίπεδο, καθημερινά πόσες ώρες προπονείται? Θα έλεγα αυτό είναι για τον καθένα, είναι δικιά του προτίμηση πόσες ώρες. Εγώ μεγάλωσα περνώντας αρκετές ώρες στο γήπεδο, αλλά εφόσον καθιερώθηκα περισσότερο στο τουρ και στον επαγγελματισμό, έχω ξεκινήσει και θεωρώ ότι δεν απαιτείται πολλές ώρες. Όσο απολαμβάνει ο καθένας και όσες ώρες του αρέσει και θέλει να αντέξει, να καθιερώσει μες στο γήπεδο και μετά στη γυμναστική του και σε ό,τι άλλο απαιτείται. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πω σε καθημερινή βάση, εξοδέψω 2 ώρες στο γήπεδο και 2 ώρες γυμναστήριο, και αυτό είναι.